Γεια σου. Είμαι ο Βασίλη και αυτό είναι ένα δωρεάν βίντεο από το κανάλι μου στο YouTube. Στο βίντεο αυτό θα σου δείξω κάτι το οποίο πιθανό να σου φανεί περίεργο και ίσω στην αρχή να θεωρήσει ότι είναι κάτι που δεν έχει κανένα νόημα. Θα δει πολύ σύντομα όμω ότι ίσω μπορεί να μπορεί να σε βοηθήσει σε πολλά πράγματα. Θα σου δείξω ότι το email που έχει μπορεί να έχει πολλέ παραλλαγέ. Αυτό συμβαίνει σίγουρα με το Gmail και με τα μεγαλύτερα email τα οποία υπάρχουν, δηλαδή του μεγαλύτερου φορεί που παρέχουν email παγκοσμίω ίσως με κάποιο email το οποίο να είναι κάποιο μικρού παροχιά να μην συμβαίνει αυτό, αλλά με, το, με το Gmail και, τα, το, τους μεγάλους σίγουρα συμβαίνει αυτό. Και αυτό είναι λοιπόν το εξή απλό πράγμα, είναι ότι το email που έχεις μπορεί να έχει πολλές διαφορετικές μορφές. Όπως είπα και πριν, αυτό θα σου φανεί περίεργο γιατί στην αρχή θα πεις και τι έγινε που μπορεί να έχει διαφορετικέ μορφέ, όπω θα το δείξω τώρα. Σε λίγο όμω θα σου εξηγήσω τι μπορεί να κάνει με αυτέ τι διαφορετικέ μορφέ. Αυτό λοιπόν το οποίο θέλω να σου πω είναι ότι αν για παράδειγμα το email σου είναι αυτό εδώ πέρα, δηλαδή είναι ο φούφουτο ε, αν κάποιο έχει αυτό το email, να ξέρετε ότι δεν το έβαλα επίτηδε, απλώ το έβαλα για χάρη ευκολία. Ε, λοιπόν, αν λοιπόν ισχύει λοιπόν, αυτό το, το email σου, τότε αν κάποιο γράψει αυτό, όχι με κεφαλαίο ο αν και δεν παίζει ρόλο. Αυτό είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί αν βάλει το γράμμα συν, το σύμβολο συν και οτιδήποτε εδώ πέρα, τότε αυτό σημαίνει ότι θα καταλήξει στο ίδιο email. Άρα λοιπόν, όλα, αν το email μου είναι αυτό, βάζοντα συν και γράφοντα το οτιδήποτε μετά, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να είναι το ίδιο email. Δηλαδή το email είναι πάντα το foofootas.gmail.com Όλα εκεί θα καταλήξουν. Απλώς βάζοντα το συν έχω παραλλαγέ αυτού του email και όλα αυτά τα email με το συν στο τέλος και οτιδήποτε μετά θα καταλήξουν στην πραγματικότητα στο ίδιο email. Ωραία. Okay. Αυτό είναι κάτι το οποίο ε, ισχύει, εντάξει, μια χαρά. Τι μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Α, πριν ε, πω ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό, ε, θα ήθελα αν μπορέσει να ρίξει μια ματιά εδώ πέρα κάτω δεξιά στην οθόνη σου. Υπάρχει ένα κουμπάκι που το οποίο να το πατήσει μπορεί να γραφτεί στο κανάλι. Είναι εντελώ δωρεάν, δεν έχει κάποιο κόστο. Και έτσι θα έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεσαι πατώντα και το καμπανάκι για τα βίντεο τα οποία ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Και δεν θα κάνει κάποιο βίντεο, και θα το βλέπει κατευθείαν. Αν λοιπόν σου αρέσει, μπορεί να πατήσει λοιπόν το, την εγγραφή ή να πατήσει το like σε αυτό το βίντεο, αν σου αρέσει, να το κοινοποιήσει σε κάποιο φίλο σου. Ή επίση μπορεί να γράψει ένα σχόλιο από κάτω και να μου πει πώ σου φαίνει και αυτό το βίντεο ή κάποιε απορίε Μπορεί να έχει γι' αυτό ή μπορείς να μου γράψει για το τι θα ήθελε να δει τις επόμενες εβδομάδες στο κανάλι, ώστε να ξέρω και εγώ ε, τι θα ήταν ενδιαφέρον να φτιάξω. Ε, πάμε λοιπόν να δούμε τώρα κάποιες χρήσει αυτού του πράγματος, δηλαδή για ποιο λόγο χρειάζομαι ε, τι παραλλαγέ ε, του email μου. Πριν το δείξω αυτό, να δείξω πρώτα το εξή. Ε, εδώ α πούμε, έχω στα email που έχω το συγκεκριμένο email στο οποίο λαμβάνω. Είναι αυτό εδώ. Αυτό λοιπόν είναι το email μου. Θα, θα ανοίξω λοιπόν αυτό το πρώτο email και θα ανοίξω εδώ πέρα και βλέπω ότι. Το συγκεκριμένο email στάλθηκε εδώ, δηλαδή στην πραγματικότητα υπάρχει αυτό το sin sport4upapakijmail.com, e, άρα λοιπόν ήρθε από μια παραλλαγή e, του email στην προκειμένη περίπτωση. Ένα λοιπόν πράγμα το οποίο μπορώ να κάνω εδώ πέρα είναι να δίνω το email μου παραλαγμένο σε διαφορετικά sites. Τι μπορώ να κερδίσω με αυτό, μπορώ να κερδίσω ε, να, ώστε να γνωρίζω ε, από ποιο ε, site πραγματικά μου έρχεται το, το, το συγκεκριμένο email ε, και να μπορώ να κατηγοριοποιήσω με αυτόν τον τρόπο όλα τα email τα οποία ε, ε, η διεύθυνση του ε, παραλείπτη, η δικιά μου διεύθυνση δηλαδή έχει το συν κάτι να πηγαίνουν εκεί. Όταν, όταν έχει το συν κάτι να πηγαίνουν εκεί. Βέβαια, αυτό μπορώ να το κάνω και με τον αποστολέα. Δηλαδή, μπορώ, έχω άλλο βίντεο στο οποίο δείχνω πώ μπορώ να βάλω ετικέτε ή να κατηγοριοποιήσω τα email μου ε, στο Gmail και μπορώ να το κάνω με βάση τον αποστολέα. Όμω, επειδή ο αποστολέα μπορεί να αλλάζει, δηλαδή, μπορεί ας πούμε, να δώσω εγώ το email μου σε, σε ένα κατάστημα, το sport, α πούμε, κτλ. Αλλά από εκείνο το κατάστημα δεν ξέρω από ποιο email του θα μου έρθει το email. Θα έρθει από το info, θα έρθει το sales, το δικό του το email δηλαδή. Όμω σε κάθε περίπτωση θα έρθει στο email την παραλλαγή την οποία έχω δώσει. Άρα λοιπόν μπορώ να βάλω την παραλλαγή να κάνει την κατηγοριοποίηση και άρα θα ξέρω ότι οτιδήποτε έχει αυτή τη συγκεκριμένη παραλλαγή προέρχεται από το συγκεκριμένο κατάστημα ή τέλο πάντων το συγκεκριμένο site το οποίο έχω δώσει. Αυτό λοιπόν είναι ένα πράγμα το οποίο μπορώ να κάνω. Ένα δεύτερο πράγμα που μπορώ να κάνω είναι να το χρησιμοποιήσω αν έχω μια μικρή επιχείρηση και δεν έχω τη δυνατότητα να έχω διαφορετικά email για τα διαφορετικά τμήματα ή του διαφορετικού εργαζομένου τη επιχείρηση μπορώ να το χρησιμοποιήσω ώστε το συγκεκριμένο email να πηγαίνει, ε, να μπορούν να καταλάβουν κάποιοι για ποιους ε, είναι. Για παράδειγμα, θα μπορούσα, ε, να, αν για παράδειγμα το email μου είναι info.papaki.learnsoft.gr, θα μπορούσα να λέω στους πελάτες μου ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε με το τμήμα υποστήριξης, ε, γράψτε info plus support, Ή αν θέλετε να με το τμήμα των πωλήσεων, info sin plus, δηλαδή sales, όλα θα πηγαίνουν στο ίδιο email, όλα θα πάνε στο info.papakilernsoft.gr και αυτό το email θα έχουν όλοι συνδεδεμένο στον υπολογιστή του. Αν ας πούμε, έχω διαφορετικά άτομα τα οποία να εργάζονται ε, πάνω στου διαφορετικού τομεί. Όμω ο καθένα από αυτού θα μπορέσει να κάνει ένα φίλτρο πολύ εύκολα και να πει ποια είναι τα sales, αυτά είναι για μένα. Ή ποια είναι τα support, αυτά είναι για μένα. Ή, με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή στην πραγματικότητα, μπορώ να έχω ένα email μεν, αλλά αυτό το email, αν χρησιμοποιηθεί με τι κατάλληλε παραλλαγέ και αν το εδώ τώρα βέβαια πρέπει και αυτό που μου στέλνει το email να χρησιμοποιήσει την κατάλληλη παραλλαγή, αν του το δώσω με αυτόν τον τρόπο. Θα έχει σαν αποτέλεσμα να ξέρει ο κάθε εργαζόμενο αν το email αυτό απευθύνεται σε αυτόν, είναι για το δικό του τμήμα ή αν είναι για διαφορετικό τμήμα. Ένα δεύτερο πράγμα λοιπόν το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι αυτό. Ένα τρίτο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε τα email αυτά για trial εκδόσεις. Δηλαδή, μπορεί να θέλω να πάω σε, μια, σε ένα site και να χρησιμοποιήσω μια υπηρεσία, δεν θα δώσω όμως το κανονικό μου το email, θα δώσω μια παραλλαγή, συν κάτι ας πούμε, ώστε... Αν για κάποιο λόγο το συγκεκριμένο site δεν μου αρέσει, μπορώ απλώ να απλώς καταργήσω τη συγκεκριμένη παραλλαγή του email μου και έτσι να σταματήσουν να έρχονται τα email. Δηλαδή, βέβαια, κανονικά τα σοβαρά sites έχουν τη δυνατότητα να κάνουμε unsubscribe, δηλαδή να ξεγραφτούμε από τα email τα οποία μα στέλνουν αφού θα έχουμε γραφεί μια, ε, μια φορά. Αλλά αν αυτό δεν συμβαίνει, μπορώ να πω ότι για το συγκεκριμένο email, δηλαδή να δώσω α πούμε info, info scene Temp και ένα site. Δηλαδή ότι είναι δοκιμαστικό για αυτό το site. Αυτό θα, αυτή θα είναι η παραλλαγή μου για παράδειγμα. Οπότε οτιδήποτε έρχεται από αυτό το email να το αποκλείσω κατευθείαν και να ξεμπερδέψω. Και αυτό μου δίνει τη δυνατότητα ότι αν κάποια στιγμή στο μέλλον τελικά αποφασίσω ότι για το συγκεκριμένο site μπορεί να με ενδιαφέρει και μπορεί να θέλω να το, να το ξαναδώ, να ξαναγραφτώ εκεί πέρα. Μπορώ να χρησιμοποιήσω μια άλλη παραλλαγή ή αν πια το αποφασίσω ότι εντάξει θα μείνω εδώ πέρα το θέλω το θέλω, το θέλω αυτή την υπηρεσία. Μπορώ να έχω το κανονικό μου το email ή και πάλι μπορώ να έχω την παραλλαγή, ε, γιατί. Θα έχω και την δυνατότητα να ξέρω το κάθε email από που μου έρχεται. Και εδώ να πω και κάτι ακόμα το οποίο είναι σημαντικό: Ότι με τις παραλλαγέ έχω τη δυνατότητα να ξέρω και αν το email μου πουλήθηκε από κάποιον σε κάποιον άλλον. Για παράδειγμα, αυτό είναι ο τρόπο με τον οποίο βρήκανε για τη συγκεκριμένη Ευρωβουλευτή ότι πήρε τι λίστε του Υπουργείου Εσωτερικών. Ε, ο τρόπο λοιπόν που γίνεται αυτό είναι ο εξή. Για παράδειγμα, εδώ πέρα τώρα τι έχω. Έχω ότι ήρθε από το συγκεκριμένο, από το sinsport4u.gmail.com. Ωραία. Οκ. Okay. Αν λοιπόν το email μου έρχεται από αυτό το email, σε αυτή τη διεύθυνση έρχονται email από το συγκεκριμένο κατάστημα, είναι το κατάστημα στο οποίο έχω δώσει το email μου, οκ, okay, μπορεί να επικοινωνεί μαζί μου. Αν αρχίσουν όμως να έρχονται email από άλλα καταστήματα, αυτό σημαίνει ότι αυτό το κατάστημα πούλησε το email μου στα άλλα καταστήματα. ή τέλος πάντων με κάποιο τρόπο έγινε μια συνδιαλλαγή και το email μου κατέληξε από εκεί που το έχω δώσει σε κάποιον που δεν το έχω δώσει. Για παράδειγμα, θα μπορούσα στα, στο, στο govgr να βάλω το email μου να είναι συν govgr. Δηλαδή να είναι, ξέρω εγώ, info συν ε, govgr φούβουτο που λέγαμε πριν, συν Αν λοιπόν για κάποιο λόγο αργότερα μου έρθει ένα email στο συν το δικό μου θετικά μου παραλλαγή, από κάποιον άλλο που δεν είναι το δημόσιο, μπορώ να είμαι σίγουρο ότι κάπω τα στοιχεία μου είτε διέρευσαν είτε πουλήθηκαν σε κάποιον από αυτόν ο οποίο πήρε το συγκεκριμένη, συγκεκριμένη παραλλαγή του, το email μου. Γενικότερα οι παραλλαγέ στο email ε, μα δίνουν αρκετέ δυνατότητε, γι' αυτό και φτιάχτηκαν φυσικά. Εγώ είπα τώρα με, με, μερικέ μόνο από αυτέ, Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο κανεί να ψάξει αυτή τη δυνατότητα και να σκεφτεί τρόπου, ίσω αυτού που ήδη εξέδεσα αλλά και άλλου που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάτι τέτοιο. Σε αυτό το σημείο, το βίντεο έφτασε στο τέλο του. Αν σου άρεσε, πατά το like ή κοινοποιήσε το να το δουν και οι φίλοι σου. Επίση, όπω είπα για πριν, μπορεί να γράψει ένα σχόλιο και να μου προτείνει τι άλλο θα ήθελε να δει τις επόμενε εβδομάδε. Και φυσικά, κάνε και μια εγγραφή στο κανάλι εδώ πέρα. Είπαμε ότι είναι δωρεάν και πατά και το καμπανάκι για να σου έρχεται η ειδοποίηση. Σε ευχαριστώ πολύ που αυτό το βίντεο.